να περιοριστούν μέχρι να εξαφανιστούν όλα αυτά τα δυσάρεστα που ζούμε αυτόν τον καιρό. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω και εγώ για να σας συγχαρώ, γιατί πραγματικά επιτελείτε ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση. Και αυτό δυστυχώς πολλές φορές η ενημέρωση έρχεται κατόπιν εορτής. Άρα λοιπόν μαζί με την ενημέρωση πάει και η πρόληψη. Και η πρόληψη αρχίζει από την νεαρή ηλικία. Εάν μπορέσουμε και πετύχουμε θέματα τα οποία συζητούμε καθημερινώς και μαζί αλλά και με άλλους συναδέλφους σας όσον αφορά την νεολαία, την νεαρή ηλικία που ξεκινούν από τη γονιμότητα μέχρι την πρόληψη του καρκίνου και κυρίως τα κορίτσια την πρόληψη του γυναικολογικού καρκίνου και τη γονιμότητα. Και μην ξεχνάμε τώρα ότι βρισκόμαστε στο μήνα της πρόληψης του καρκίνου του μαστού, ένας δυστυχώς καρκίνος πάρα πολύ συχνός και πρέπει να προλαμβάνεται και μπορεί να προληφθεί, έστω και με μια ψηλάφιση που κάνει ο γιατρός στην κυρία που εξετάζει. Από την άλλη πλευρά είναι η πρόληψη όσον αφορά τη γονιμότητα, ένα πολύ σημαντικό θέμα, διότι φτάνουμε στο σημείο να ένα αγόρι, ένα παιδί, ένας κύριος, ένας άντρας, να παντρεύεται, να ερωτεύεται και να παντρεύεται μία κοπέλα και να μην ξέρει τι είναι γονιμότητα. Ναι, είναι αλήθεια. Η γονιμότητα αντί να έρχεται πρώτα, που δεν θέλω να έρχεται πρώτα με άγχος, διότι τότε το καταστρέψαμε το θέμα, έρχεται δυστυχώς τελευταία στιγμή. Τελευταία στιγμή. Βέβαια κανένας δεν ξέρει ούτε για τον άντρα, ούτε για τη γυναίκα, πώς ακριβώς έχει, τι δυνατότητες έχει να γεννήσει ένα παιδί. Όταν όμως φτάνουμε στο σημείο, στη χώρα μας, την Ελλάδα, την πολύ σημαντική Ελλάδα, οι γεννήσεις ή μάλλον οι θάνατοι να έχουν υπερβεί σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό τις γεννήσεις και από στοιχεία που έχουμε από τα μέσα που ασχολούνται με αυτό, την ΕΛΣΑΤ και τα λοιπά, κυρίως στην ΕΛΣΑΤ, οι γεννήσεις ήταν περίπου 85.000 την περασμένη χρονιά. Οι θάνατοι ήταν πάνω από 143.000. Είχαμε βέβαια και τον κορονοϊό. Είχαμε και τον κορονοϊό, αλλά κανένας δεν ξέρει και ευχόμαστε να μην έχουμε τίποτα άλλο του χρόνου. Αλλά και με τον κορονοϊό, αν υπήρχε η πρόληψη, βέβαια, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Σωστά. Δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Καθηγητά μου, θέλω να μείνουμε λιγάκι. Πώς έχετε αυτή τη στιγμή εσείς εισπράξει όλη αυτή την, αυτό το θέμα της παιδεραστίας, που από την άλλη βλέπουμε και τα παιδιά να ασχολούνται πολύ με το διαδίκτυο και εκεί να πέφτουν θύματα επιτηδίων. Πώς θα τα προστατέψουμε αυτά τα παιδιά? Δηλαδή, οι γονείς είναι η μια πλευρά, οι δάσκαλοι είναι η άλλη πλευρά. Θεωρώ όμως ότι και οι γιατροί πρέπει να μπουν σε αυτόν τον αγώνα της ενημέρωσης. Πολύ καλά το λέτε και αυτός είναι ο στόχος μας, η ομάδα μας που πριν στο ήμουν και εγώ είχα την τιμή και τη χαρά στο Αρετέιο Νοσοκομείο και τώρα στην Κλινική Ρεά να γίνεται ενημέρωση των νέων. Ενημέρωση των νέων. Δηλαδή δεν μπορεί ένα αγόρι και ένα κορίτσι να λένε πω πω σ' αγαπάω, μ' αγαπάς και μετά να προχωρούμε σε μια δραστηριότητα από την οποία να μην έχουν καθόλου γνώση του τι κάνουν, παρά μόνο μια ευχαρίστηση. Πρώτον, δεν ξέρει κανένας αυτά τα οποία ψιθυρίζει με την καλή έννοια του όρου το κορίτσι προς το αγόρι και το αγόρι προς το κορίτσι, πόσο το επηρεάζει. Είναι ο χαρακτήρας και τίποτα άλλο. Εάν το κορίτσι και το αγόρι είναι ενημερωμένα από το σχολείο και η ομάδα μας πάει σε πάρα πολλά σχολεία σε όλη την Ελλάδα και υπάρχει βάσει έγκρισης από το Υπουργείο Παιδείας, επισκεπτόμεθα τα σχολεία και ενημερώνουμε τα παιδιά. Προλαμβάνει ή θεραπεύει είναι το θέμα μας. Σε αυτή την ενημέρωση βλέπετε τα παιδιά να ρουφάνε αυτή τη γνώση ή ας πούμε αντιδρούν και το θεωρούν τώρα τι να κάτσουν να ακούσουν? Ναι. Πολύ καλή ερώτησή σας. Αν δείτε με τι τρόπο χαίρονται, ευχαριστιώνται και απολαμβάνουν τα παιδιά τον τρόπο που κάνουμε την ενημέρωση, γιατί η ενημέρωση που θα πάμε δεν αρχίσουμε να κάνουμε ανατομία και φυσιολογία του γεννητικού συστήματος κτλ. Η πρώτη διαφάνεια, εικόνα, την οποία δείχνουμε είναι ένα μωρό να βγαίνει από τη μήτρα και τον κόλπο της μαμάς.
αυτό είναι το πιο συγκινητικό, το πιο συναρπαστικό, το πιο ευχάριστο πεδίο. Το πιο μαγικό. Για να μπορεί και ρομαντικό, για να μπορεί το, να τραβήξει την προσοχή των παιδιών. Από εκεί και πέρα όμως, τι κρύβεται σε εισαγωγικά μέχρι που αυτό το μωρό να βγει έξω και τι θα προκύψει στη συνέχεια σε αυτό το μωρό αν δεν είναι ενημερωμένοι το αγόρι και το κορίτσι και στη συνέχεια οι γονείς, ο άντρας και η γυναίκα. Έτσι. Πρώτον. Δεύτερον, δυστυχώς στη χώρα μας και σε πολλές άλλες χώρες η ενημέρωση προέρχεται από τον καλύτερο φίλο και την καλύτερη φίλη. Που τώρα φαίνεται ότι μπορεί να είναι και επικίνδυνη. Και αν είναι τυχερά τα παιδιά και ο καλύτερος φίλος και η καλύτερη φίλη που είναι σπάνιο αυτό, να ξέρουν ορισμένα πράγματα όσον αφορά την πρόληψη, τη σεξουαλική δραστηριότητα, την αγάπη, το παιδί, πώς θα μείνει έγκυος, πότε θα μείνει έγκυος, πώς μπορεί να προλάβει ένα αγόρι και ένα κορίτσι μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Και ευτυχώς, με τις προσπάθειες τις οποίες κάνουμε, δεν το λέω για να περιαυτολογούμε, οι εκτρώσεις δεν ήταν αυτές οι οποίες ήταν στο παρελθόν. Το πάνε είναι όμως να αγαπήσουν το σώμα τους και να σέβονται το αρσενικό το θηλυκό και το θηλυκό το αρσενικό. Και σεβασμός σημαίνει ότι δέχομαι τον άλλον, τα όχι του και τα ναι του, τα σέβομαι, τα παίρνω υπόψη μου και δεν παραβιάζω έτσι, μια επιθυμία όταν ξέρεις τι σου γίνεται, βέβαια, όταν έχεις συνειδητότητα. Βέβαια. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να εφησίσουν και οι γιατροί μας. Αυτό εξαρτάται και από την προσωπικότητα του αγοριού και του κοριτσιού. Ναι, σωστά. Εξαρτάται από τον καλύτερο φίλο και την καλύτερη φίλη, ότι είναι αυτά που έκανες, δεν τρέπεσαι ή δεν έκανες εκείνο. Αρχίζουν αυτά, ξέρετε τώρα, από το σχολείο, το σχολείο, γι' αυτό η δραστηριότητα μας είναι η επίσκεψη στο σχολείο, καθόμαστε και δεν λέμε πράγματα που να τρομάζουν. Ναι. Λέμε με τρόπο πράγματα τα οποία θα τύχουν στα παιδιά αυτά και στη δεδομένη στιγμή θα το έχουν στο μυαλουδάκι τους και θα το φέρουν εκεί και θα προλάβουν. Για πάμε σε ένα σχολείο να τους ρωτήσουμε τι είναι το προφυλακτικό, να δούμε πώς θα απαντήσουν. Και μιλάω για μεγάλες τάξεις. Ναι. Δεν μιλάω τώρα για μικρές τάξεις. Για πάμε σε ένα σχολείο να μιλήσουμε. Να δούμε από πού βγαίνει το παιδί, να δούμε πώς θα μας πούνε από πού βγαίνει το παιδί. Δεν θέλουμε να τους κάνουμε φωστήρες εισαγωγικά. Θέλουμε να προλάβουμε πρώτον ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, κακώς του γεννητικού συστήματος, το χαρακτήρα, την προσωπικότητα και την ψυχική διάθεση του αγουριού και του κοριτσιού. Και αν δεν τα προλάβουμε αυτά, θα δημιουργηθεί μια χάλαση, χαλάρωση και πρόληψη στην διαφαραχή και στο χαρακτήρα του παιδιού και όταν θα έρθει η ώρα να γίνει παντριά με το ίδιο το αγόρι, λέω, σπάνιο είναι αυτό, αλλά με κάποιον άλλον, το κορίτσι και το αγόρι έχει μέσα στο μυαλουδάκι του αυτά τα οποία του συνέβησαν. Που σημαίνει, καθηγητά μου, οι γονείς να ίσως όταν δεν ξέρουν τι να κάνουν, πέρα από τον ψυχολόγο που ευτυχώς έχει μπει τώρα σε πολλά σχολεία, είναι πολύ σημαντικό αυτό το μέτρο, να φέρνουν το αγόρι, το κορίτσι, από ποια ηλικία, στο γυναικολόγο, ιδιαίτερα στο γυναικολόγο, να μόνο και μόνο να του μιλήσει. Δηλαδή θα μπορούσε να κάνει μια τέτοια επίσκεψη ένας γονιός. Το πρώτο το οποίο έχει να κάνει ο γονιός, ο πατέρας, η μητέρα ή και οι δύο, είναι διακριτικά να εκτιμάει πού βρίσκεται το αγόρι και το κορίτσι από πλευράς γνώσεων, από πλευράς φιλίας σε εισαγωγικά. Φιλία δεν είναι μόνο έλα γεια σου Νίκο, Πέτρο, Νίκο, αγαπητή μου Μαρία, αγαπητή Στέλλα κτλ. Όχι. Είναι και πώς αρχίζει το get together, να το επιτρέψουμε. Ναι, γιατί καταρχήν εμπιστοσύνη. Ναι. Πρώτα απ' όλα μπορεί να αρχίσει σε ένα τραπέζι, όχι κάτσε κάτω να σου πω. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Εκεί που καθόμαστε, εκεί που διλεντάμε, εκεί που διασκεδάζουμε, εκεί που είναι και άλλη παρέα, από την οποία παρέα μπορεί ένα-δύο άτομα να είναι ήδη ενημερωμένα καλά, για να μην αρχίσουν και λέμε άλλα εμείς και άλλα εκείνα. Έτσι λοιπόν η οικογένεια κάνει το dressing, δηλαδή ενημερώνει για την πρόληψη, ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη και πιο πολύ τα σεξουαλικά μεταδεδόμενα νοσήματα, το καρκίνο, που κι αυτός είναι ένα ανεπιθύμητο, οπωσδήποτε μια ανεπιθύμητη κατάσταση και πάθηση. Και όταν θα έρθει η ώρα και το αγόρι γνωρίσει το κορίτσι, να ξέρει πώς θα προφυλαχθεί. Είναι πολύ σημαντικό. Και πώς θα το πλησιάσει. Ακριβώς. Δεν πρέπει όμως
να πει η μητέρα ή ο πατέρας κάτσε κάτω να σου πω. Όχι, λάθος. Θα πει την αυτά που λες τώρα. Ναι, ναι. Γιατί θα φύγει μετά, θα πάει στο σχολείο, θα ακούσει από τ' άλλο παιδί άλλα και ούτω καθεξής. Έτσι. Άρα σωστά. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς και θέλω να επικρατήσει και ευτυχώς επικρατεί σε πολλά σημεία, σε πολλές περιοχές της Ελλάδος στα σχολεία, είναι επισκεπτόμεθα εθελοντικά σχολεία, μιλάμε με τρόπο όμορφα, ωραία και καλά, για την πρόληψη των ανεπιθύμητων κύσεων και των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, μέσα στον οποίο είναι και ο κορονοϊός, που ευτυχώς από ό,τι πλέον φαίνεται, τουλάχιστον στην νεαρή ηλικία, δεν έχει φτάσει στα άκρα. Ωραία. Υπάρχουν δηλαδή, έχουν επιστρατευτεί συγκεκριμένοι γιατροί για αυτό το σκοπό? Όχι. Όχι, δεν έχουν επιστρατευτεί. Υπάρχουν όμως, εκτός από τους γιατρούς, υπάρχουν οι καθηγητές και οι δάσκαλοι στα σχολεία, οι οποίοι είναι γύρω από τη βιολογία και οι οποίοι είναι πλήρως ενημερωμένοι και μπορούν να μιλήσουν. Βέβαια, αφού τα λένε, μετά είναι το διάλειμμα. Διάλειμμα, τότε αρχίζουν τα παιδιά μεταξύ τους και θα τα πούνε όλα, δεν υπάρχει περίπτωση. Και ποιο παιδί θα πει, εγώ δεν ξέρω αυτό, ξέρω εκείνο, ότι είναι αυτά που λες, πάμε να ρωτήσουμε. Δεν έχει πάμε να ρωτήσουμε. Λοιπόν, γι' αυτό χρειάζεται διακριτική συμπεριφορά των δασκάλων και των καθηγητών. Οι βιολόγοι, καθηγητές βιολογίας στα σχολεία έχουν τον πρωταρχικό ρόλο. Αν δεν υπάρχουν αυτοί, είναι οι φυσικοί και τα λοιπά, που είναι αρκετά κοντά, τουλάχιστον, να μάθουν τι είναι το γενετικό σύστημα. Ναι. Και όχι τα αγόρια του αγοριού το γενετικό σύστημα και το κορίτσι του κοριτσιού. Ναι. Ένθεν και ένθεν. Ένθεν και ένθεν. Και από τις δύο πλευρές. Γιατρέ μου, τι θα κάνουμε με την υπογεννητικότητα που είναι η μεγάλη μάστιγα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, δηλαδή δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά τίνουμε να εξαφανιστούμε. Το λέω έτσι, κοφτά, και σε κάποια χρόνια ευχόμαστε να μην είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, ωραία, να δοθούν κίνητρα, αλλά τα κίνητρα είναι που φταίνε, που τα νέα παιδιά δεν κάνουν παραπάνω από ένα παιδί, και αν το κάνουν και αυτό. Είναι πολλά τα κίνητρα και πολλές οι σκέψεις που έχει η νέα οικογένεια για να προχωρήσει στο δεύτερο παιδί. Το πρώτο, εντάξει, δεν το βάζω, αργά ή γρήγορα θα το πούνε, γιατί έρχεται στην παρέα, έλα, ακόμα δεν είσαι έγκυος και ούτω καθεξής. Αλλά μετά αρχίζει το δεύτερο παιδί, τα υπέρ και τα κατά. Ο μισθός που παίρνουν, που ζουν, το σπίτι που μένουν, αν ζουν η επαρχία, σε ποια επαρχία, αν έχει δυνατότητες εκεί το σχολείο, ποιο σχολείο θα πάει, αν έχει φίλους και τι θα τους πούνε. Είναι πολλοί παράγοντες για το δεύτερο παιδί. Ξέρετε, σκέφτομαι καμιά φορά, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι σε αυτό το σημείο η φιλοσοφία έρχεται να δώσει πολλές απαντήσεις. Δηλαδή, τι εννοώ? Σε δύσκολες εποχές γεννηθήκανε σπουδαία μυαλά, σπουδαίοι άνθρωποι, δεν ξέρεις ποτέ. Δηλαδή, μπορεί να κοπιάσουμε, μπορεί να κάνουμε θυσίες, αλλά δεν ξέρεις, ο άνθρωπος θα φέρει στον κόσμο, αν εσύ κάνεις το καλύτερο για αυτόν, με όποιες συνθήκες. Okay, αλλά βέβαια θέλουμε το καλύτερο. Ο άνθρωπος δικαίως ζητάει καλύτερες συνθήκες. Βεβαίως ζητάει. Και κάθε οικογένεια έχει δικά της πρότυπα. Ναι. Και είναι πολύ παραγωγιακή οι λόγοι, είναι ποικίλοι και αρκετοί και διάφοροι λόγοι που επηρεάζουν τη γονιμότητα σε ένα ζευγάρι. Σωστά. Δεν είναι μόνο οι καλύτεροι φίλοι, η παρέα που θα βγούμε το βράδυ, είναι τι δουλειά κάνουν. Όχι μόνο από οικονομικής πλευράς. Αν δουλεύουν μέρα νύχτα ο ένας, μέρα νύχτα ο άλλος και έχουν δύο παιδιά, δεν λέω για τρία, ακουστά το έχω, να υπάρχουν οικογένειες για τρία, με τρία παιδιά. Αλλά το πρώτο και μετά το πρώτο, να μην έχουν που να αφήσουν το παιδάκι του το πρωί που θα πάει σχολείο. Να μην, ποιος να το πάρει από το σχολείο, ποιος να το πάει στο σχολείο, θα πάνε για δεύτερο παιδί. Δύσκολο. Θέλει πολύ μελέτη το θέμα. Βέβαια είναι ο παππούς και η γιαγιά και μακάρι να είναι που καλά. Σώσουν και την κατάσταση. Να είναι καλά, να σώσουν την κατάσταση. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να περάσει σαν μήνυμα είναι και για εμάς τους γιατρούς, το ιατρικό προσωπικό και το νοσηλευτικό προσωπικό, να περάσει η ενημέρωση. Κάθε παιδί, επιθυμητό παιδί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Παιδί αγάπης. Και δεν είναι άστο του χρόνου και βλέπουμε. Του χρόνου 365 μέρες. Θα περιμένει κανένας του χρόνου να δει τι θα γίνει? Ποιος ξέρει το γενετικό σύστημα? Ποιος ξέρει τι ξεπροβάλλει, τι θα γίνει από πλευράς? Τίποτα. Το πήραμε απόφαση, θα κάνουμε το παιδί, θα πάνε όλα καλά, θα είμαστε ευτυχισμένοι,
θα το γλεντήσουμε και θα μας χαίρονται και θα το χαίρουμε το παιδί μας ή ακόμα καλύτερα τα παιδιά μας. Είναι πολύ σημαντικό. Καθηγητά μου, θα τολμήσω να κάνω μία ερώτηση. Στην εποχή μας υπάρχουν, θα πω για γυναίκες περισσότερο, που θα θέλανε να κάνουν ένα παιδί χωρίς σύντροφο. Το επικροτείτε αυτό, πώς το βλέπετε, γιατί και αυτό βοηθάει στο να πληθύνουμε. Ναι, ναι, σωστά. Δεν αντιλέγει κανένας αυτό. Βέβαια είναι δύσκολη κατάσταση, κυρίως για το παιδί. Ναι. Κυρίως για το παιδί, για τη γυναίκα. Για την ψυχολογία του θέλετε να πείτε. Για τη γυναίκα, βέβαια, για την ψυχολογία του παιδιού, γιατί και δεν είναι μόνο το παιδί, είναι η παρέα, αύριο που θα βρεθεί. Θα αρχίσει, ο μπαμπάς μου είπε αυτό, το άλλο, ναι, εμένα ο δικός μου είπε αυτός. Ναι. Πού είναι ο μπαμπάς. Εκεί βέβαια, εντάξει, υπάρχουν οι ψυχολόγοι που θα πρέπει να το... Βέβαια. Έχουν ανάγκη και η ψυχολογία είναι ένας πολύς παράγων. Αλλά έχετε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή γυναίκες που θέλουν να κάνουν παιδάκι μόνες τους. Βέβαια. Έχουμε σπάνιο, δεν είναι σύνηθες, ναι. Αλλά έχουμε γυναίκες οι οποίες θέλουν να κάνουν μόνο τους παιδί. Υπάρχουν γυναίκες που θέλουν έμβριο μεταφορές λόγω δυσκολίας εγκυμοσύνης ή οποιαδήποτε άλλη λόγη. Υπάρχουν πολλές, αλλά αυτές είναι οι εξαιρέσεις του κανόνα. Ναι, σίγουρα. Και βέβαια ο σκοπός μας σήμερα δεν θα είναι να μιλήσουμε για τις εξαιρέσεις. Όχι, αλλά οι εξαιρέσεις βεβαίως αντιμετωπίζονται. Αλλά είναι το τι πρέπει να προσφέρουμε εμείς και πώς πρέπει να μας υποδεχθεί το κοινό. Για να μπορέσει τα παιδιά του σήμερα να είναι στην οικογένεια του αύριο. Και θα ήθελα να δώσετε και έτσι δύο-τρία μηνύματα όσο αφορά τη σχέση των ζευγαριών. Δηλαδή, αυτό το με το παραμικρό χωρίζουμε, με το παραμικρό δεν μου κάνεις. Τι θα είχατε να πείτε γι' αυτό? Εγώ έχω να πω το εξής, ότι την ώρα που γίνεται το get together, να τσεκάρει σε εισαγωγικά, να ελέγξει ο ένας τον άλλον, να δει σε τι συμφωνούν και σε τι διαφωνούν. Εάν ένας βλέπει μια κυρία η οποία είναι θαυμάσια, είναι ωραιότατη και αντιστρόφωση κυρία του σύζυγου κτλ. Αλλά όταν πάνε να λένε τη μέρα νύχτα και τη νύχτα μέρα και δεν συμφωνούν σε αυτό, καλύτερα εκείνη την ώρα να ψάξουν να βρουν κάτι άλλο. Ναι. Ένα παράδειγμα. Ναι, βεβαίως. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολλοί λόγοι που μπορεί να μην συμφωνήσει ένα ζευγάρι. Πριν το γάμο να προσπαθήσουν να βρουν κάτι άλλο, κάτι που να ταιριάζει ένα στον άλλο. Γιατί μετά. Ωραία, σύζυγος, ωραία η κυρία, μια χαρά, θα βρουν κάτι άλλο. Το παιδί ή τα παιδιά, τι θα κάνουνε, ποιον θα βρούνε. Ναι, γι' αυτό ίσως θα έπρεπε από την, να πω από την τρίτη λυκείου, να μην πω από τη δευτέρα λυκείου, να υπάρχει οικογενειακός προγραμματισμός για μένα απαραίτητα στο σχολείο. Δηλαδή να είναι όπως είναι τα μαθηματικά και η φυσική που υπάρχουν, να υπάρχει οικογενειακός προγραμματισμός απαραίτητα. Νομίζω θα γλιτώνουμε από πάρα πολλές περιπέτειες. Εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό και το κατεβάζω ακόμα πιο κάτω. Το πάω και από το γυμνάσιο, τον οικογενειακό προγραμματισμό. Και αλλιώς μιλάει κανένας ένα παιδί που είναι 12, 13 ή 14 χρονών σχετικά με τα θέματα αυτά. Και αλλιώς μιλάει σε ένα παιδί που είναι Δευτέρα ή Τρίτη ηλικία που μιλάει για τα θέματα αυτά. Ένα παιδάκι όμως το οποίο είναι πρώτη γυμνασίου, Δευτέρα γυμνασίου, το να προσέξει από μικρόβια. Ναι. Τα οποία και ιδίως τα κοριτσάκια και τα οποία ιδίως μπορεί να φτάξουν το γεννητικό του σύστημα, δεν ανάγκη να είναι στο λύκειο να το πάθει αυτό. Όχι, εγώ μίλαγα για τις σχέσεις, δηλαδή τις πώς σχέσεις... επιλέγω τον σύντροφο της ζωής μου, τον μελλοντικό άντρα μου ή γυναίκα μου. Σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή το είπα, τον οικογενειακό προγραμματισμό. Φυσικά όλα τα υπόλοιπα είναι επακόλουθο. Όμορφα. Τι άλλο θα θέλατε να πούμε, που θα μπορούσαμε να πούμε χιλιάδες πράγματα, αλλά νομίζω σταθήκαμε στα πιο σημαντικά. Εγώ θέλω να πω ότι θέλω να ευχαριστήσω όλη την ομάδα μας, τους συναδέλφους και τους μευθύρες γυναικολόγους, τις ΜΕΕΣ και τους ΜΕΦΤΕΣ, οι οποίοι πραγματικά συμβάλλουν πάρα πολύ σε αυτό το θέμα. Και η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Πρέπει να πάμε στο χωριό, πρέπει να πάμε στο νησί και πρέπει εκεί να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τα παιδιά, μόνο τα παιδιά, τους γονείς, μόνο τους γονείς. Τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Γιατί το παιδάκι εκεί θα είναι με όλη την οικογένεια στο χωριό κτλ. Εδώ θα είναι με τον παππού και τη γιαγιά. Ναι. Άλλη σκέψη του παππού και τη γιαγιά σύμφωνα με αυτά που έχει πέρασει 4 χρόνια, τόσα χρόνια, και άλλο της μάνας και του πατέρα και άλλο του καλύτερου φίλου. Έτσι. Άρα λοιπόν θέλει πάρα πολύ ευγενική προσοχή και προσφορά προς τα παιδιά μας, ούτως ώστε τα παιδιά του σήμερα να φτάσουν στην οικογένεια το αύριο. Πολύ σωστά,
με ψυχολογική κατάσταση, με ψυχική κατάσταση πάρα πολύ καλά, αλλά και να έχουν τουλάχιστον δύο παιδιά. Δεν λέω ένα. Τουλάχιστον δύο παιδιά. Μακάρι, το ευχόμαστε για όλα τα ζευγάρια να πάρουν αυτές τις αποφάσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καθηγητά μου. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και να πω και να, από πλευράς δημοσιότητος, ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η δουλειά που κάνετε και συγχαρητήρια, και μακάρι να, αυτό να το κάνουν και άλλοι συνάδελφοί σας, γιατί είναι θέματα τα οποία είναι της καθημερινότητας. Είναι και δεν πρέπει να τα λέμε, να βλέπουμε από την ταινία που θα δούμε, από το φίλμ. Βεβαίως θα το δούνε και αν είναι και ωραίο το φιλμ, και βεβαίως θα καταλάβουν και από εκεί. Αλλά από εδώ είναι ορισμένα θέματα τα οποία είναι θέματα αναφοράς για να μπορέσουν να δώσουν ζωντάνια στο χαρακτήρα του παιδιού όσον αφορά την οικογένεια του αύριο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια και εύχομαι καλή συνέχεια. Και σε εσάς και σε όλους τους φορείς, τις ομάδες και τους γιατρούς μας, κουράγιο και υπομονή, και να έχουν ένα όραμα έτσι πιο ευρύ και τόσο σημαντικό σου. Επίσης, έπρεπε να το πω και αυτό, ναι, ότι και από τα σχολεία μπορούν να έρχονται σε κλινικές ή σε νοσοκομεία παιδιά. Αυτό είναι πολύ ωραία. Οι δάσκαλοι θα το φροντίσουν αυτό. Βεβαίως, το φροντίζουν και εδώ και στην κλινική ΡΕΑ, και έρχονται και κάτω και στο Αρετέιο και τα λοιπά. Μπορούν να έρχονται παιδιά. Τέλεια. Να καθίσουν. Αν δείτε τις ερωτήσεις που κάνουν, δεν θα το πιστέψετε. Πρέπει να έρθουν μια μέρα και να επιτόπου να πάρουν τις ερωτήσεις τους. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Επίσης.